Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018. Κριός. Κριαράκια μου, σήμερα επιτέλους μπορείτε να χαρείτε πολλές επιτυχίες στον εργασιακό τομέα. Η μεγάλη σας δύναμη και η τόλμη σας αλλάζουν πολλά δεδομένα τα οποία θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα και μέσα στο Σαββατοκύριακο αλλά κυρίως την επόμενη εβδομάδα. Παρότι την κούρασή σας, φροντίστε σήμερα να βγείτε και να διασκεδάσετε μιας και έχετε δυνατούς συμμάχους φυσικά τους πλανήτες. Ταύρος. Η Παρασκευή είναι αφιερωμένη στον πλανήτη Αφροδίτη. Σαν γνήσια παιδιά λοιπόν της Αφροδίτης και πάνω απ' όλα λογικά, σας δίνουν τις λύσεις ουρανοκατέβατες στον οικονομικό τομέα. Αυτό συνεπάγεται στην τεράστια υπομονή που έχετε κάνει τον τελευταίο καιρό. Επιβράβευση παντός τύπου και εσείς καλό θα είναι να δώσετε και λίγη βαρύτητα στα αισθηματικά παύλα φιλικά θέματα. Η χαλάρωση δεν λείπει, αλλά εσείς εκεί το δικό σας. Νέα σχέδια εμφανίζονται. Και περνάμε στο δίδυμο. Δίδυμάρες μου, η σημερινή ημέρα είναι καταλυτική για εσάς σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη μόρφωση. Μη γελάτε, η μόρφωση δεν είναι μόνο για τα 20χρονα. Ό,τι σας έρθει σαν ευκαιρία, εκμεταλλευτείτε την για να την καλυτερεύσετε και να καλυτερεύσετε και τον ψυχικό σας κόσμο με γνώμονα τις καλές τέχνες. Οικονομικά και ερωτικά είναι στο ζενίθ και εσείς απλά ακονίζετε το μυαλό σας. Και περνάω στον καρκίνο. Γλυκά μου φιλαράκια, για άλλη μια φορά θα γίνω γραφικός με τα έσοδα-έξοδα. Αφού βρείτε τις λύσεις, δώστε βαρύτητα στο ψυχολογικό σας κόσμο, που σήμερα αισθάνεστε ότι είναι κενός. Ένας καλός απολογισμός θα φέρει και λύσεις παντός τύπου. Οργανώστε ένα Σαββατοκύριακο παρέα με τους φίλους σας, ίσως είναι καιρός μέσα από τη φιλία να φορτώσετε ενεργειακά τον εαυτό σας. Και περνάω στο λιοντάρι. Λιονταράκια μου, η σημερινή ημέρα κυλά σε γοργούς ρυθμούς, προσοχή όμως στον τομέα εργασίας. Αυτό οφείλεται γιατί μπερδεύετε σήμερα όλους τους τομείς της ζωής σας, ερωτικά με επαγγελματικά. Δώστε προτεραιότητα πρώτα στα επαγγελματικά και από το απόγευμα και μετά στον έρωτα παρόλη την κούρασή σας. Επιτυχία θα έχετε σήμερα σε όλους τους τομείς. Παρθένος. Ο τομέας υγείας σας προβληματίζει σήμερα λιγάκι, μιας και έχετε πολλά προβλήματα από την περίγυρό σας. Σήμερα θα αφιερώσετε την ημέρα ίσως στην τρίτη ηλικία. Προσοχή λοιπόν στα ηλικιωμένα μας πρόσωπα που μας έχουν ανάγκη. Από το απόγευμα και μετά βρίσκετε και τις λύσεις σας σε αυτά τα θέματα και μπορείτε να βρείτε και λίγο χρόνο για τον εαυτό σας. Το Σαββατοκύριακο κρύβει εκπλήξεις για εσάς. Και περνάμε στο ζυγό. Η σημερινή ημέρα κρύβει τεράστια επιρροή από τους πλανήτες. Φυσικά για εσάς πολλά προβλήματα βρίσκουν και τη λύση τους και εσείς είστε στην καλύτερη φάση να πάρετε αποφάσεις για το εγγύης μέλλον. Παρόλη την ενέργεια αυτή που δέχεστε, βοηθάτε την οικογένεια και τους φίλους σας και βρίσκεστε κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Δώστε και λίγο σημασία στο τέρι σας, μιας και η ημέρα είναι ευνοϊκή για την επικοινωνία. Η επικοινωνία αυτή είναι χρήσιμη για εσάς και θα σας δώσει τα φώτα της την επόμενη εβδομάδα. Σκορπιοί μου, η σημερινή ημέρα απαιτεί πολύ τρέξιμο, επομένως προσοχή στις μετακινήσεις σας λόγω συνεννοησίας και κακής συνεννόησης. Μπορεί να υπάρχουν προβλήματα στον τομέα εργασίας οικονομίας, μέχρι και το απόγευμα όμως βρίσκετε τις λύσεις και μετά μπορείτε να χαρείτε και να ξεκουραστείτε πλέον επιτέλους με την οικογένεια ή τους φίλους σας. Το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για σας για να βάλετε θεμέλια παντός τύπου. Και περνάω στον τοξότη. Τοξοτάρες μου, σήμερα παίρνετε αποφάσεις για όλη σας τη ζωή. Κάποτε κάνατε σχέδια της εβδομάδας ή του μήνα και τώρα κοιτάτε πολύ βαθιά στο μέλλον. Δώστε προτεραιότητα σε οικονομικά ζητήματα και οι λύσεις είναι κοντά σας. Ο ερωτικός τομέας μπορεί να σας προβληματίσει λιγουλάκι σήμερα. Για τους δεσμευμένους αλλά και τους αδέσμευτους κρύβει ευχάριστες εκπλήξεις. Το Σαββατοκύριακο είναι ιδανικό για παιχνίδια και φλερτ. Και περνάω στον εγώ καιρό. Επιτέλους έφτασε η στιγμή να χαρείτε, αγαπημένοι μου φίλοι, την επαγγελματική σας επιτυχία. Ένας κύκλος τελείωσε χάρη στον κρόνο και ένας νέος ξεκινάει με γερά θεμέλια και δεσμεύσεις σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Αυτό δεν πρέπει να σας προβληματίσει, διότι κάθε νέο ξεκίνημα απαιτεί λογική και υπευθυνότητα. Είστε οι κατάλληλοι για αυτές τις δυνάμεις. Οργανώστε ένα τριήμερο και η επιτυχία είναι σίγουρα κοντά σας. Υδροχόος, τι να πω για σας σήμερα.
κάθε φορά έχετε και ένα λόγο να με εκπλήσετε. Οι εκπλήξεις που αυτές αφορούν κυρίως τα επαγγελματικά σας οφείλονται στις δύο δυνατές εκλήψεις που θα πραγματοποιηθούν στο ζώδιό σας, δηλαδή στον άξονα υδροχόου Λέοντα. Φέρνουν μικρές εκπληξούλες σε όλους τους τομείς, με γνώμονα όμως τη λογική σήμερα βρίσκεται λύση σε έσοδα-έξοδα και χαρείτε μετά το τέλος της ημέρας και ονειρικές στιγμές παρέα με τους αγαπημένους σας. Προγραμματίστηκε κανένα ταξιδάκι, προβλέπετε για εσάς. Και πάω στα ψαράκια. Ψαράκια μου, νέες ιδέες έρχονται στο μυαλό σας για τα επαγγελματικά σας σχέδια, τα οποία θα φέρουν μεγάλες επιτυχίες στο κοντινό σας μέλλον. Δώστε νέα πνοή σε κάθε νέο σχέδιο και από το μεσημεράκι και μετά, είτε επαγγελματικό είτε ερωτικό, θα έχετε τις λύσεις που επιθυμείτε. Το Σαββατοκύριακο αυτό, σαν απομηχανής Θεός, θα βρείτε λύσεις που αποζητάτε, επομένως χαρείτε τις όμορφες στιγμές με οικογένεια, παύλα φίλους και παρέα φυσικά τον ερωτικό σας σύντροφο. Καλό Σαββατοκύριακο! Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.